δώσει δευτέρα τάξη του γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας Λεμεσού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσες φορές και σαν τον εαυτό σας να χαζεύει όμορφα άτομα ή πρόσωπα στον δρόμο? Είναι τυχαίο ότι ο αριθμός αυτός μας βγάζει 1,618? Είναι τυχαίο ότι ο Μπραντ Πιτ θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους άντρες του κόσμου? Είναι τυχαίο ότι ο Παρθενώνας θεωρείται ένα από τα πιο λαμπρά χτίσματα της αρχαιότητας? Αν και το όμορφο είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό, υπάρχουν άτομα ή κτίρια που είναι αποδεκτά από όλους ότι είναι πραγματικά όμορφα. Εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο της συμμετρίας. Αν διαιρέσουμε την απόσταση από το α στο γ και τη διαιρέσουμε με την απόσταση από το α στο β, βλέπουμε ότι βγαίνει ο χρυσός αριθμός π. Από εδώ μπορούμε να διακρίνουμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, το ότι το β βρίσκεται σε αυτό το σημείο της χρυσής τομής. Ο Μπραντ Πιτ, μετρώντας την απόσταση από την αρχή της μύτης του μέχρι το πηγούνι και από το μέτωπο και τα διαιρέσουμε, πάλι βγαίνει χρυσή αναλογία. Όπως και στο σαγί του από εκεί τις χρυσές αναλογίες, αλλά και ο Παρθενώνας. Οπότε οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν τυχαίο το πώς οικοδόμησαν τον Παρθενώνα, αφού αν μετρήσουμε το συνολικό του ύψος προς το ύψος των γιονών, πάλι προκύπτει χρυσή αναλογία. Όποιο αυθυγράμμο τμήμα και αν πάρουμε και το διαιρέσουμε με το μεγάλο του μέρος, πάλι προκύπτει αυτό. Αυτό δεν είναι μόνο για αυτά, είναι και για τον τρόπο που είναι σχεδιασμένα τα φυτά, κάτι που ανακάλυψε ο Παυθαγόρας, αλλά και η Μόνα Λίζα που τη σχεδίασε ο Νταβίντσι. Ο κύριος Χριστοφίδης. Αυτό αν έχω καταλάβει, ακόμα και εγώ έχω την αναλογία του 1,618. Γιατί δεν είμαι ο ποιητή εγώ, ότι είναι καλό. Μα είπες, μας τα είπες πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα φροντίσω να μετρήσω τις αναλογίες μου και θα διεκδικήσω φήμη του ποιητή και εγώ και του Ρουβά. Λοιπόν, νομίζω ότι μας είπετε, μας παρουσίασες πολύ πολύ ωραία τον αριθμό και η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων, η επίδειξη ακριβώς αυτών, δίνει σε όλους μας μια εικόνα από πού ξεκινά αυτός ο μαγικός αριθμός. Ευχαριστούμε.